Εσείς είστε ο κύριος Περιμπένιες. Γεια σας κύριε Περιμπένιε. Εσείς είστε. Εγώ είμαι. Χαίρομαι πάρα πολύ για την αντικειμενικότητα που έχετε στη μεταφορά των καταστάσεων εδώ μέσα και των διεκδικήσεων γενικότερα. Μπράβο. Μπράβο. Δηλαδή είστε στο πρωτάλεπο των Times να πάτε. Άξιος δημοσιογράφος. Να με μεταφέρετε καλά τα πράγματα και μην λέτε αυτές τις αιδιούλες που λέτε και αυτό το χιουμοράκι, αυτό το πώς το λένε. Αγαπάτε την καταστολή, αγαπάτε τη μη διεκδίκηση, να είστε πάρα πολύ καλά. Αφήστε το. Εγώ ήμουν πολιτική, εγώ για 7 χρόνια στην Ελλάδα. Λοιπόν, αφήστε τη μη διεκδίκηση. Δεν ξέρω. Θα την αγαπάμε. Είπαμε, λοιπόν, προσέχετε από εδώ και στο εξής. Εμάς δεν θέλαμε να μας αναφέρετε καθόλου. Αυτό δεν γίνεται. Εντάξει, καθόλου. Δεν γίνεται. Είμαστε γιατί εμάς η προσπάθειά μας ήταν να γνωρίζει ο κόσμος, όχι ο περιμένεις κι εσείς. Δεν σας επηρεάζει. Σας λέω ξανά, όπως έχουμε γράψει για σας θετικά, θα γράφουμε και αυτά τα οποία θεωρούμε. Θα βάλω το εγκρίνιο, το ελληνικό κόμμα ή όχι. Ή θα γίνει συλλογικότητα. Θα σας το στείλω εγώ εδώ, ένα κόκκινο. Στείλτε εσείς ό,τι θέλετε. Αυτό με το αστεράκι. Λίγο εδώ που είπα, μόνο για να βγαίνει στο άλλο. Δεν θα ξανά έχω λίγο. Και άμα θέλετε και τίποτα στοιχείο για να δικαιολογήσετε την ιδιότητά σας, θα σας δώσουμε. Από αυτά που μας περισσεύουν. Έχετε, ναι, αντέχετε πολλά του δημοτικού ήσας τώρα. Τουλάχιστον, όχι. Και λίγο, Άγγελε, λίγο καλύτερα. Λίγο του νοικιακού του δημοτικού είστε. Εντάξει. Άγγελε, λίγο καλύτερα. Δεν γνωριζόμαστε τόσο. Πράγματι. Μαζί και μισό δημοτικό. Να το μοιραστούμε. Τώρα να μάθετε πράγματα, δεν μάθετε. Με τίποτα. Κάτσε μου, τι να μάθω.